πιστεύω ότι πρέπει να δικαιωθούν. Σε 7,5 ώρα που του να λέει να φύγουν, είναι νωρίς. Αμετακίνητοι είναι οι αμαξάδες από την οδό Κηδονίες, καθώς δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν έξω από το Δημαρχείο μέχρι να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της μείωσης του ωραρίου αλλά και της σύγχυσης που επικρατεί από την τελευταία τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Δεν υπάρχουν δύο αποφάσεις. Είναι μία η απόφαση του Μαρτίου. Υπάρχει μία διευκρινιστική, η οποία γράφτηκε στο γόνατο, έτσι που λέμε κοινώς στο γόνατο, προχθές και στάλθηκε λοιπόν στο Λιμεναρχείο. Δεν την έγραψε το Λιμεναρχείο. Το Λιμεναρχείο μπορεί να προτείνει, συμφωνώ. Δημότες των Χανίων εμφανίζονται να στηρίζουν τον αγώνα των αμαξάδων που κρίνουν ότι πλήττονται οικονομικά την ίδια ώρα που τα εισοδήματα λόγω της φορολογίας μειώνονται συνεχώς. Φυσικά πρέπει να επανέλθει. Γιατί ο τουρισμός πρέπει να εξυπηρετηθεί. Γιατί οι ώρες είναι λίγες, πολύ λίγες οι ώρες και εντάξει, έχουν τα έξοδά τους και αυτοί και πολλά. Άλλοι κάνουν κουμάντο, άλλοι κάνουν κουμάντο. Όπως είναι η Ελλάδα και η Κρήτη τώρα, δεν μπορεί παρά να είναι δίκαια. Σήμερα ο επικεφαλής της κινητοποίησης Τάσος Χαλβατζάκης επιδίωξε να συναντήσει τον νέο λιμενάρχη Αναστάσιο Ζαΐμη, με τον οποίο προγραμματίστηκε να συναντηθεί αύριο. Θέλουμε να έρθουμε να διευκρινίσουμε το θέμα, γιατί τον Μπαλάκη, ο κύριος Βλαχάκης και ο κύριος Δήμαρχος το ρίχνουν απολύτως στο λιμεναρχείο. Θέλουμε λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς με το λιμεναρχείο είμαστε τόσα χρόνια μαζί, δεν έχουμε ποτέ πρόβλημα. Λέει, γιατί να έχουμε τώρα, γιατί να μας βάλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα και αντιπάθειες, δηλαδή με το λιμεναρχείο, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα με το λιμεναρχείο. Χθες πάντως, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκλήθηκε ένταση, καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημα να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης. Ο Δήμαρχος Χανίων άφησε σαφείς αιχμές κατά του λιμεναρχείου, επισημένοντας ότι η απόφαση του Λιμενικού Ταμείου προκύπτει από την εισήγηση της λιμενικής αρχής. Είναι ο καθένας έχει μια ευθύνη και ίσως αυτή η ευθύνη, όταν δει ότι υπάρχει μια πίεση, μπορεί να τη θολώνει. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Όταν ψηφίζουμε, ψηφίζουμε και προφανώς καταλαβαίνουμε τι ψηφίζουμε. Τώρα, εάν η απόφαση αυτή διατυπώθηκε κατά κάποιο τρόπο από την γραμματεία με λάθος τρόπο, αυτό εντάξει, είναι εμφανές ότι έγινε. Όμως είναι σαφές ποιο ήταν το πνεύμα της απόφασης και ποια ήταν η εισήγηση του λιμενάρχη. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Νομίζω ότι είναι δικαιολογίες για να ξεγλιστρήσουμε. Την ίδια ώρα οι δημοτικές παρατάξεις εξαπέλυσαν τα πειρά τους αναφερόμενοι στους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής με τη μορφή ερωτήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Γιώργος Τσαπάκος, σύμβολος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για τροποποίηση της απόφασης χωρίς την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Περιορίστηκε λοιπόν χωρίς να τροποποιηθεί η απόφαση του Λιμενικού Ταμείου. Περιορίσανε το ωράριο. Από 9 ώρα το βράδυ το φέρανε στις 7.30. Και διαδικαστικά λάθος και επί της ουσίας λάθος. Για αμφισβητούμενη απόφαση έκανε λόγο και η Δημοτική Σύμβουλος Χαρά Μιλωνάκη. Κανείς δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Δηλαδή, ο κύριος Αντιδήμαρχος μιλάει για ομόφωνες αποφάσεις, όπου τελικά αμφισβητούνται από τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Και μάλιστα πριν λίγο ακούω για μια ορθή επανάληψη. Δηλαδή, και επίσης, αυτά τα οποία ακούστηκαν ότι το Λιμεναρχείο παίρνει αποφάσεις, δεν είναι έτσι. Γνωμοδοτεί περισσότερο και μαζί με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και εμάς το Δημοτικό Συμβούλιο μπορούμε να πάρουμε την πιο φρόνιμη, θα έλεγα, απόφαση για αυτό το θέμα και όχι τέλος Ιουλίου να δημιουργείται ξανά με ένα κλάδο εργαζομένων ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Είναι 7 άνθρωποι αμαξάδες και έχει καλέσει η Δημοτική Αρχή για να προστατευθεί. Από τους 7, την αστυνομία, όριστε. Την αστυνομία εδώ. Είναι αδιανόητο. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι τα αμαξίλατα με τους ιδιοκτήτες τους θα διανυκτερεύσουν και απόψε έξω από το Δημοτικό Κατάστημα Χανίων.